Γεια σας ρε φιλαράκια. Θα ήθελα σήμερα να δούμε μαζί, επειδή είδα και στο SK Metal Friends που έχουν πολλά παιδιά, γίνει η ομάδα μας, μεγαλώνει συνεχώς, που φτιάχνουν πολλές κατασκευές, τραπεζάκια, ιστορίες για εσωτερικούς χώρους. Σκέφτηκα να δούμε ένα κολπάκι, πώς μπορούμε να κάνουμε, παράδειγμα λέω εγώ, τα πόδια, τα τέσσερα πόδια ενός τραπεζιού, όπως είναι ένας φίλος που είχε φτιάξει για την τηλεόρασή του. Πώς μπορούμε να κάνουμε τα πόδια όμορφα διακοσμητικά με το ίδιο το σατζαριστό. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι το νόημα όλο είναι όλη η κατασκευή να έχει τη χρειά, όλη η κατασκευή να έχει εντός εισαγωγικών την υπογραφή του ίδιου του κατασκευαστή της, που είναι τα ίδια τα παιδιά. Άλλοι κολλάνε πρώτη φορά και κάνουν όμορφα πράγματα. Και γενικά υπάρχει ένας ενθουσιασμός και αυτό είναι το επιτυχές. Αυτό είναι το υγιές του κόσμου του μετάλλου. Να προχωράς, να σε ενθουσιάζει και να συνεχίζεις. Θα ήθελα να δείξω σε κάποιους φίλους, όπως κάναμε τη λόγχη, το τελείωμα της μιας κολώνας εξωτερικού χώρου, πώς μπορούμε να κάνουμε το τελείωμα του ποδιού που πατάει στο έδαφος, από τα τέσσερα στα ζαριστά, πιο όμορφο, πιο διακοσμητικό για τον εσωτερικό χώρο, με πολύ απλούς τρόπους. Θα μπορούσαμε με την πλάσμα, το σχεδιασμό που θα κάνουμε, να τον αφαιρέσουμε πολύ εύκολα, τα περιτά μέταλλα, με πολύ πιο γρήγορο τρόπο, αλλά εγώ θα ήθελα, επειδή φαντάζομαι πολλά παιδιά μπορεί να μην έχουν στην κατοχή τους μια πλάσμα, δεν χάλασε και ο κόσμος, δεν σταματάνε όλα εκεί, να το κάνουμε συμβατικά με τον τροχό κοπής, ο οποίος θα έλεγα είναι καλύτερα ο δωδεκάρης, ο άσος, με το ένα χιλιοστό πάχος, το οποίο νομίζω είναι και ο καλύτερος στις κοπές αυτές που θα δούμε μαζί. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχεδιασμό, να δούμε τα υλικά μας, που δεν είναι τίποτα άλλο από τα ίδια υλικά που ήδη έχετε φτιάξει τα παιδιά, και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, το αποτέλεσμα να είναι πιο όμορφο και πιο εντυπωσιακό, θα έλεγα. Πάμε να δούμε μαζί. Τα υλικά που έχω επιλέξει εγώ είναι εντελώς τυχαία, θα μπορούσατε εσείς να το αλλάξετε αυτό, είτε επιλέγοντας κάποιες άλλες διατομές. Εγώ νομίζω ότι το 40-40 για μια κατασκευή στα τζαριστού εσωτερικού χώρου είναι μια χαρά μέταλλο, μια χαρά διατομή. Και έχω 40-40 διάρι και 60-60 πάλι διάρι στα τζαριστό. Αυτά τα δύο θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, κατά τη γνώμη τη δική μου. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ. Έχουμε κόψει με τη μηχανή μας ή με το τροχό, αν θέλετε εσείς, με την κορδέλα, ακριβώς ορθογώνιο το κομμάτι και δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να το σημαδέψουμε, κάνοντάς του και από την κάτω μεριά και από την πάνω μεριά μία μικρή πλάγια μετατόπιση των τεσσάρων κομματιών τα οποία θα σημαδέψουμε σε ισόποση απόσταση από το τελείωμά του. Λοιπόν, για να το δούμε λοιπόν πώς θα το κάνουμε αυτό. Παίρνουμε τη γωνιά μας, μια όποια γωνιά, οι οποίες δουλεύουν και σαν αντιοριστητικό. Καλή πρόταση, οτιδήποτε. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση θα το δοκιμάσουμε έτσι. Μπορείτε εδώ να βάλετε και ξύλινο τελείωμα μετά. Σαν μπότα θα το κάνουμε στην κολώνα μας. Λοιπόν, αφού σημαδέψω ένα μπόντο 10 χιλιοστά, θα το ξεγυρίσω με τη βοήθεια της γωνιάς μου γύρω-γύρω. Κατά αυτόν τον τρόπο. Έχει λίγο τον μπελά του. Αν το μάθεις βέβαια κάνα δύο φορές είναι πολύ πιο γρήγορο. Απλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, το ότι είναι δικό σου, ότι μετά θα το βλέπεις μια ζωή. Στην τηλεόρασή σου από κάτω ίσως ή οπουδήποτε αλλού και θα το χαίρεσαι γιατί είναι δικό σου. Λοιπόν, εδώ τώρα σε ένα πόντο εσωτερικά από το τελείωμα αυτό έχουμε κάνει τη γραμμή μας. Τώρα θα πάμε με τη βοήθεια των 45 μυρών είτε με οποιοδήποτε εσείς έχετε εργαλείο στο χέρι σας, είτε εγώ συγκεκριμένα θα δουλέψω με αυτό το κομμάτι και θα ενώσω αυτό το σημείο, θα ανοίξω 45 μοίρες στο πλάι, κατά αυτόν τον τρόπο. Θα κοιτάτε να κουμπάει η γωνιά σας στο τέλος σημαδέματος και να το αφήνουμε να σβήνει απέναντι. Με τον ίδιο τρόπο παντού.
που είναι μια όμορφη ασχολία το μέταλλο και δεν με κουράζει. Υπάρχουν ορισμένες δουλειές πάνω του που είναι λίγο, θα έλεγα, για κάποιους σαν χαμαλίκι. Εμένα μου αρέσει. Και περνάω και την ώρα μου, δηλαδή, δημιουργικά νομίζω. Γι' αυτό προσπαθώ να το μεταδώσω και στα νέα παιδιά. Είναι μια εξαιρετικά υγιή ενασχόληση. Με οτιδήποτε και με το ξύλο, αν θέλουν άλλοι φίλοι να ασχοληθούν. Και με το μέταλλο όπως εμείς. Στο δικό μας κόσμο. Το σημάδεμά μας είναι έτοιμο για αυτό το κομμάτι. Τώρα θα πάω να αφαιρέσω αυτά τα στοιχεία που σημαδέψαμε και απλά να χαϊδέψω εντός εισαγωγικών με τον τροχό μου, να κάνω μια μικρή, πολύ μικρή ανεπαίσθητη αυλακιά εδώ, ώστε να κλείσουν μπροστά μέσα. Και θα δούμε το λόγο. Πάω λοιπόν να τα αφαιρέσω. Ξεκινώντας λοιπόν το δεκοράκι που έχω σκεφτεί εγώ, θα το κάνω, ας πούμε, ότι εδώ είναι το τελείωμα του ποδιού. Θα αφήσω περίπου 8 πόντους, γιατί είναι υποτίθεται ότι κάνω τώρα, φτιάχνω ένα τραπεζάκι τηλεόρασης, το οποίο είναι χαμηλό. Και όλο μου το δεκόρ θα είναι στους 20 πόντους. Άρα σημαδεύω τις δύο άκρες, ξεγυρίζουμε όπως πάντα γύρω γύρω την κάθε μία το τελείωμα και την αρχή και το τέλος. Με τον ίδιο τρόπο και στην άλλη μεριά. Και για το ντεκόρ μου θα χρειαστεί να έχω, να αφήσω δύο γωνιές οι οποίες θα κλείσουν και ένα στενό κολονάκι υποτίθεται στη μέση. Άρα θα αφήσουμε πάντα ισόποσα, θα αφήσω 5 πόντους από τη μία μεριά και 5 πόντους από την άλλη, το σημείο που θα είναι, που θα αρχίσει το λοξό κομμάτι της κατασκευής. Ξεπερασιάζουμε πάλι γύρω γύρω, είναι πολύ όμορφο και καλό είναι για τους νέους φίλους που μπαίνουν στον χώρο αυτόν του μετάλλου, δεν βιαζόμαστε ποτέ, γιατί κάνουμε την πλάκα μας και μόνο. Και νομίζω ότι έχει την αξία του. Το ξεγυρίζουμε γύρω γύρω και εδώ τώρα θα αφαιρέσουμε το ίδιο ακριβώς, θα προσέξετε εσείς σε όλες τις μεριές, να αφήσετε το ίδιο σημείο στη μέση, την ίδια απόσταση στη μέση. Άρα, εγώ θα αφαιρέσω έναν πόντο από την κάθε μεριά. Κρατάμε με το δάχτυλό μας την απόσταση που έχουμε βάλει ήδη, γιατί αν δεν είναι ακριβώς ένας πόντος, δεν μας πειράζει, όσο να γίνει, να υπάρξει διαφοροποίηση κατά το σημάδεμα. Μπορούμε να κάνουμε και ένα πολύ ωραίο, μια ωραία καλύμπρα σας δείξω. Σε ένα βίντεο, μια πολύ όμορφη και εύκολη καλύμπρα για να κρατάει το μαρκαδόρο μας, είναι πολύ εύκολο, θα σας το δείξω σε ένα βιντεάκι. Απλά αυτό που είχα φτιάξει εγώ το έχω στο νησί, δεν το έχω εδώ. Λοιπόν, ενώνουμε τώρα όλες τις γραμμές που έχουμε ήδη φτιάξει με τις δύο εσωτερικές μετρήσεις που είχαμε κάνει προηγουμένως.
Τώρα, αυτό που μας μένει για να τελειώσει ο σχεδιασμός μας είναι να ενώσουμε το έξω μέρος με το εσωτερικό κομμάτι της κατασκευής που ξεκινάμε να φτιάξουμε. Αυτό ακριβώς. Εδώ. Ακριβώς πέφτουμε γωνία και ενώνουμε τη μέσα πλευρά που είχαμε αφήσει τον πόντο προηγουμένως. Είναι πολύ ωραίες κατασκευές αυτές. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να διακοσμήσεις το σατζαριστό με εύκολος, με περνώντας ευχάριστα τον χρόνο σου. Αφού έχουμε τελειώσει λοιπόν το σημάζεμα και από τις τέσσερις μεριές, αρχίζει η κοπή. Θα αφαιρέσουμε, θα αφήσουμε σε κάθε μεριά αυτό το κομμάτι και θα αφαιρέσουμε αυτά εδώ. Το λόγο θα τον δούμε σε λίγο. Μετά θα κάνουμε μία μικρή χάραξη σε όλα τα παράλληλα μεταξύ τους ή στα κάθετα του σαντζαριστού αν θέλετε, μία μικρή χάραξη για να μας διευκολύνουν τη ζωή στο καλυμπράρισμα. Πάμε λοιπόν να αφαιρέσουμε τα κομμάτια και τα λέμε πάλι σε λίγο. Έχουμε αφαιρέσει λοιπόν όλα τα περιτά, αυτά που δεν θέλουμε και έχει μείνει αυτό το σημείο. Τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό τρόχισμα εδώ με το δίσκο Creep, να γλυκάνουμε λίγο αυτά τα γρεζάκια και να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η διαμόρφωσή του. Πάμε λοιπόν. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει στο στάδιο που έχουμε τελειώσει και είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε στα σημεία αυτά με ένα καλό καλέμι. Έχω φτιάξει αυτό εγώ στον τόρνο μου, το οποίο είναι βαρύ αρκετά. Χτυπάμε σε αυτά τα σημεία και κλείνουμε περιοδικά μέχρι να έρθει και να ακουμπήσει το ένα με το άλλο. Πάω να το κάνω έξω στο αμόνι μου και σε λίγο θα δούμε το αποτέλεσμα. Να το αποτέλεσμα. Κλείνοντας το συνεχώς, συνεχώς, χτυπώντας το εδώ, έχουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Πάω τώρα με την βοήθεια της ηλεκτροσυγκόλησης, αν θέλετε, με τη μίγκο, ό,τι έχει ο καθένας, να κολλήσω αυτούς τους αρμούς και να τροχίσουμε και να τελειώσουμε. Πάω λοιπόν να τις κολλήσω και τα λέμε σε λίγο.
αλήθεια νομίζω ότι έχει την αξία του η κάθε τι που φτιάχνουμε μόνοι μας. Σαν τρόπαιο είναι. Ένα ωραίο πόδι, εδώ ακριβώς θα συνεχίσει το οριζόντιο κομμάτι σε 45 μοίρες. Αυτό μπορεί να γίνει και στα οριζόντια κομμάτια, να μπει πάνω ένα τζάμι. Μπορούμε να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει και να κάνουμε πολλά πράγματα. Όσο το κοντίνεται, όσο μικρύνεται αυτό το κομμάτι του λοξού σημείου, τόσο θα γίνει και πιο κοντό το πόδι και πιο φαρδιές, πιο βαρέως τύπου, να το πω έτσι, η οπτική του εμφάνιση. Νομίζω ότι έχει την αξία του, έχει την πλάκα του. Από το τίποτα, ένα απόγευμα καθόμαστε στην αποθήκη μας και κατασκευάζουμε διάφορα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Έχει πολλά σχέδια, έχει πάρα πολλά σχέδια και πολύ, πιο πολύπλοκα, ανάλογα το πόσο φαντασία μπορεί να έχει ο καθένας και το πώς μπορεί να το ξεκινήσει με τις συντεταγμένες που θέλει για να του βγει το αποτέλεσμα. Ελπίζω να βοήθησα τα παλικάρια που έχουν κάνει ήδη κάποιες κατασκευές όμορφες και μπορούν ακόμα να τις εμπλουτίσουν με το δικό τους σχέδιο ή με κάτι παρόμοιο. Να είστε καλά. Η κλήρωσή μας μην ξεχνάμε ότι πλησιάζει. Θα ακολουθήσει κάποια στιγμή ένα βίντεο με τις τεχνικές πληροφορίες, το πώς θα γίνει ακριβώς το όλο θέμα. Αξίζει τον κόπο, έχει μεγάλη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Για σας είναι, δεν είναι για μένα. Χαίρομαι πολύ που βοηθάω, που κάποιοι 7 ανθρώποι θα είναι τυχεροί την επόμενη μέρα από τις 27 το απόγευμα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.